Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μαζί, καλώς ορίσατε στο ένα channel, καλώς ορίσατε στην παρέα που θα σας κάνω για την επόμενη μία ώρα μέχρι τις 7.30 περίπου. Είμαστε εδώ λοιπόν όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από τις 6.30 μέχρι τις 7.30. Σήμερα είναι Τετάρτη 20 Απριλίου και όπως είπα είμαστε εδώ για την επόμενη μία ώρα και με όμορφα θέματα από την τοπική, την περιφερειακή αλλά και την πανελλαδική σας επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως την εκπομπή μας και θα ασχοληθούμε σε αυτό το μέρος της εκπομπής. Με μηνύματα, με ιστορίες αλλά και δράσεις ανθρωπιάς αλλά και αλληλεγγύης. Θα πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε και να υποδεχτούμε στην εκπομπή μας τον πρώτο καλεσμένο για σήμερα, τον κύριο Ανέστη Καραμανόλη, για να μας διηγηθεί μια ιστορία. Κύριε Καραμανόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα. Είχαμε ακούσει πριν από λίγες εβδομάδες για ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε εδώ κοντά στην Καβάλα, στις Κρινίδες, αν δεν κάνω λάθος, για ένα τροχαίο με έναν μοτοσυκλετιστή, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Ο μοτοσυκλετιστής αυτός δεν είναι ούτε από την Καβάλα, αλλά γενικότερα ούτε και από την Ελλάδα. Μπράβο. Είναι Κροάτης στην καταγωγή. Ταξίδευε από Κροατία προς Αρμενία. Και το ταξίδι του δυστυχώς σταμάτησε στην Καβάλα. Από το τροχαίο που είπατε ότι είχε ο άνθρωπος έξω από την πόλη της Καβάλας. Η είδηση αυτή έγινε γνωστή μέσα από κάποιες διαδικτυακές ομάδες. Mm-hmm. Και ενδιαφέρθηκε κόσμο να ρωτήσει, να μάθει, κυρίως μοτοσυκλετιστές, να μάθουν νέα για το ποιος είναι, τι έγινε, πώς έγινε, αν είναι καλά. Mm-hmm. Έτσι ενημερώθηκα κι εγώ. Δεν ήταν δύσκολο να το βρούμε, δηλαδή στο νοσοκομείο της Καβάλας. Δεν υπήρχε άλλος μοτοσυκλετιστής ξένος που είχε τροχαίο. Το βρήκαμε. Και το πρώτο που σκέφτηκα να κάνω ήταν αυτό που θα ήθελα να κάνει κάποιος άλλος για μένα. Να τον επισκεφτώ και να του πω ότι φίλε, δεν είσαι μόνος σου. Είμαστε εδώ. Ό,τι χρειαστείς. Αυτή είναι η ιστορία αυτή, είναι αυτή της ιστορίας και της γνωριμίας με τον Αντών. Το επισκεφτήκατε λοιπόν στο νοσοκομείο την ημέρα που μάθατε για το τροχαίο. Δύο μέρες μετά το τροχαίο. Δύο μέρες μετά το τροχαίο. Τον βοηθήσατε, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες, τον βοηθήσατε με τα τελείως απαραίτητα και βασικά της ημέρας, ακόμα και με το φαγητό του, καθώς ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε ούτε να φάει, όπως βλέπουμε. Ναι, δυστυχώς ήταν τέτοιος τραυματισμός που δεν μπορούσε να κουνηθεί για να φάει ο άνθρωπος. Mm-hmm. Δεν ήξερε τη γλώσσα να ζητήσει βοήθεια. Τα αγγλικά ήταν πολύ λίγα. Από ό,τι καταλάβα, ντρεπότανε κιόλας. Δηλαδή, πήγαινε το φαγητό του στο δίπλα του και έφευγε άφικτο και ντρεπόταν να πει ότι κάποιον τον ταΐσει. Mm-hmm. Πώς μιλούσατε εσείς μαζί του, πώς εννοείτε. Αγγλικά, με το ζόρι να συνοηθούμε. Αγγλικά. Και βοήθησε λίγο και το Google Translate σε αυτά τα πράγματα και μεταξύ μας. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε κάποιον που ενδιαφέρθηκε, ανησύχησε γι' αυτόν και ίσως ήθελε να έρθει εδώ να τον επισκεφτεί. Ήρθαν οι γονείς του, αλλά ήρθαν 5 μέρες μετά, αν το κάνω λάθος. Mm-hmm. Και από την μέρα που ήρθαν οι γονείς του, φυσικά ήταν και πολύ πιο άνετος. Είχε τον Biden, τον προσέχανε για την τουαλέτα τα πάντα. Τώρα από εκεί πέρα ο άνθρωπος συνάντησε γραφειοκρατικά προβλήματα και με το νοσοκομείο, με τις ασφαλιές του, με την αστυνομία. Στα οποία του παρήχαμε βοήθεια. Mm-hmm. Και να λέω, σαν να ήμασταν εμείς, σαν να ήταν ένας γνωστός μου, ένας φίλος μου, ο αδερφός μου. Έτσι ακριβώς λειτουργήσαμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, τι έγινε, πότε βγήκε από το νοσοκομείο, αν κρατήσατε κάποια επικοινωνία μαζί του. Βγήκε από το νοσοκομείο το Σάββατο που μας πέρασε. Mm-hmm. Έφυγε κατευθείαν για Ζάγκρεπ με ασθενοφόρο. Mm-hmm. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία. Ο άνθρωπος εννοείται μας έχει καλέσει να πάμε, μας περιμένει και φυσικά θα το πραγματοποιήσουμε κιόλας. Mm-hmm. Είχατε από τότε κάποια επικοινωνία μαζί του, μήπως τον πήρατε κάποιο τηλέφωνο να μάθετε την κατάσταση της. Μιλάμε σχεδόν καθημερινά. Καθημερινά. Βρήκατε ένα φίλο λοιπόν. Βελτιώνεται κάθε μέρα. Ναι, φίλο, στη γεωλεξία φίλο. Mm-hmm. Η κατάσταση της υγείας του όταν έφυγε από εδώ ήταν καλύτερα, βελτιώθηκε μέρα με την ημέρα. Το τροχαίο ήταν αρκετά σοβαρό. Και το δεξί του πόδι. Mm-hmm. Πονάει πάρα πολύ, είναι αρκετά σοβαρό. Δεν μπορούσε να πατήσει καθόλου το πόδι και το χέρι του δεν πονάει καθόλου. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό είναι ευχάριστο γιατί θα μπορούσε να πάθει πολύ χειρότερα πράγματα mm-hmm. μέσα στο τροχαίο που είχε. Αλλά ευτυχώς φορούσε όλο τον εξοπλισμό, μπότες, παντελόνι, μπουφάν, γάντια και κράνος. Mm-hmm. Κύριε Καραμανόλη, πολύ χειρότερα πράγματα. Είστε κι εσείς μοτοσυκλετιστής ωστόσο και θέλω να ρωτήσω αν εσείς είχατε κάποιο παρόμοιο τροχαίο στο παρελθόν, αν έχετε βιώσει κάτι τέτοιο. Ευτυχώς όχι.
Αλλά ξαναλέω, λειτουργήσα σαν να ήμουν εγώ στη θέση του. Mm-hmm. Έκανα αυτό που θα ήθελα να κάνουν σε μένα. Mm-hmm. Ειδικά σε μια ξένη χώρα, έτσι. Σας μετέφερε κάποιο μήνυμα ο φίλος σας, θα τον αποκαλέσω, ότι από εδώ και πέρα μπορεί να φοβήθηκε τη μηχανή και να μην ξανανεύει σε αυτήν? Όχι, όχι καθόλου. Περιμένει πώς και πώς να γίνει καλά και να ξαναμπορέσει να οδηγήσει. Δεν είναι αποτρεπτικό αυτό. Αν δίνεις σωστά και παράσεις το εξοπλισμό, αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσουμε από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Ότι πρέπει να τηρούμε την ασφάλεια από τα πόδια μέχρι το κεφάλι. Στο να λέω μπότες, μπουφάν, παντελόνι, κράνος, γάντια, όλα. Του σώσαν τη ζωή στην περίπτωση. Όλα. Του σώσαν τη ζωή. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε και ελπίζουμε στο μέλλον να δούμε πολλούς σαν και εσάς, με τέτοια καρδιά, με τέτοια στοιχεία ανθρώπιας. Να είστε καλά, λοιπόν, καλή να είστε σε όλους. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Καλό Πάσχα. Καλά, γεια σας. Καλό Πάσχα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνουμε στο θέμα της αλληλεγγύης, αλλά θα πάμε στην αλληλεγγύη για τα παιδιά. Πλησιάζει Πάσχα και το μυαλό όλων όταν πλησιάζει κάποια γιορτή, αν είναι αυτό Πάσχα, αν είναι Χριστούγεννα, πάει στα παιδιά. Τα παιδιά, λοιπόν, δεν ξέρουν αν έχουμε πανδημία, αν έχουμε οικονομικά προβλήματα, αν έχουμε πόλεμο. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Περιμένουν το δώρο από την ΟΝΑ, περιμένουν το δώρο από τους γονείς, περιμένουν το δώρο από τη γιαγιά. Υπάρχουν όμως και κάποια παιδιά των οποίων οι γονείς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τους προσφέρουν το δώρο αυτό. Οπότε, ο Δήμος Καβάλας έχει δημιουργήσει από πέρσι μία δράση με την ονομασία Αγκαλιά Αλληλεγγύης, κάθε παιδί και ένα παιχνίδι. Μέσα από αυτόν, όποιος ενδιαφέρεται, όποιος επιθυμεί, μπορεί να προσφέρει ένα χρηματικό ποσό στα τοπικά καταστήματα της Καβάλας και με αυτά τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα αγοραστούν παιχνίδια και βιβλία για τα παιδιά, για να σας προσφέρουμε χαμόγελα για το Πάσχα που θα έχουμε σε λίγες ημέρες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Είναι η δεύτερη χρονιά που θα γίνει η αγκαλιά αλληλεγγύης. Είναι μια προσπάθεια, μια δράση την οποία έχει ξεκινήσει η κυρία Αρκυρίου, η Στέλλα Αρκυρίου, μαζί με τον αντιδήμαρχο, τον Λεωνίδα τον Παπά. Είναι μία δράση που οι συμπολίτες μας δίνουν χρήματα ούτως ώστε να δώσουμε χαρά στα παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη αυτές τις μέρες να πάρουν ένα δώρο όπως και τα περισσότερα παιδιά στο Δήμο μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας οι οποίοι δίνουν τα χρήματά τους, λίγα, πολλά, δεν έχει σημασία. Μετράει όμως η προσπάθεια την οποία κάνουν για να δώσουν τη χαρά αυτή στα παιδιά. Γιατί ξέρετε, όσο μεγαλώνουμε και βλέπουμε, και μάλλον και όσοι από εσάς που οι περισσότεροι είναι και γονείς, βλέπετε πόσο πολύ χαίρονται τα παιδιά όταν τους πάρεις ένα δώρο ή αυτές τις μέρες, είτε είναι Πάσχα είτε είναι Χριστούγεννα, πόσο θέλουν να χαρούν και αυτά. Δυστυχώς όμως υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να δώσουν τη χαρά αυτή στα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν, με την κίνηση αυτή η οποία γίνεται, οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν την οικονομική ευχέρεια και μάλιστα και πολλοί από αυτούς δεν είναι ότι έχουν την οικονομική ευχέρεια, απλώς θέλουν να δώσουν την χαρά στα παιδιά, συμβάλλουν στο ακριβώς το να γίνει αυτή η δράση. Και πιστέψτε με, ήθελα να πω κάτι, αλλά ας μην το χαλάσουμε τώρα, διότι αυτό που προέχει σήμερα είναι αυτή, να δώσουμε το άγγελμα της χαράς που την οποία πρόκειται να δώσουμε στα παιδιά. Και επίσης, ότι πρέπει όλοι να είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπό μας, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ θα αναφερθώ περισσότερο στο διαδικαστικό. Όπως γνωρίζετε, είναι μια δράση συνεχιζόμενη, συνεχώς ανανεούμενη και εμπλουτιζόμενη, η αγκαλιά αλληλεγγύης. Φέτος, με την ακρίβεια, στην ενέργεια, στα καύσιμα και με όλες τις ανατιμήσεις, δυστυχώς, ακόμη και τα παιδικά παιχνίδια για κάποιες οικογένειες είναι πολυτέλεια, για οικογένειες που έχουν ανάγκη. Οπότε φέτος η συγκεκριμένη ανάγκη είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η δράση λοιπόν προβλέπει το εξής. Όλοι οι καβαλιώτες και οι καβαλιώτες που επιθυμούν μπορούν να προσέρχονται στα συνεργαζόμενα καταστήματα παιχνιδιών που είναι στην Καβάλα ο κύριος Μεταξάς, ο κύριος Βαφίδης, ο κύριος Μοδούρας και η Κιβωτός.
και να καταβάλουν ένα αντίτιμο 5, 10 ή 15 ευρώ ανάλογα με τις δυνατότητες και τις επιθυμίες. Και παραπάνω αν θέλουν. Και παραπάνω φυσικά αν θέλουν, ώστε αυτό το ποσό που θα μαζευτεί να είναι ο κουμπαράς της αλληλεγγύης για να αγοραστούν τα δώρα για τις οικογένειες, για τα παιδιά των οικογενειών που έχουν μεγάλη ανάγκη. Πρέπει θερμά για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, το Μελετητικό Γραφείο Γεωαπόδοση, την οικογένεια Γκατζηρού δηλαδή, αλλά και την επιχείρηση Ανανιάδη Street Food στον Άγιο Νικόλο Καβάλας, που για μια ακόμη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά, στηρίζουν αυτού του είδους τις δράσεις. Και σε αυτή τη συγκυρία, το να χορηγείς και να στηρίζεις αυτές τις δράσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλούμε λοιπόν τους καβαλιώτες μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, θα έλεγα εγώ, κάνοντας τα ψώνια και αγοράζοντας τα παιδικά παιχνίδια είτε για τα παιδιά τους είτε για τα βαφτιστικά, να βοηθήσουν και σε αυτή τη δράση. Το ποσό που θα μαζευτεί θα είναι για ιερό σκοπό. Και στις Κρινίδες, να μην το ξεχάσουμε, η κυρία Μαυράκη είναι το βιβλιοπωλείο, χαρτοπωλείο, που και εκεί μπορούν οι κάτοικοι των Κρινίδων και γενικά των κοινοτήτων του πρώην Δήμου Φιλίππου να προσέρχονται και επίσης να αφήνουν το ίδιο αντίτιμο, γιατί θα διατεθούν επίσης παιδικά παιχνίδια και σε οικογένειες του πρώην Δήμου Φιλίππων που έχουν τις ίδιες ανάγκες. Άρα λοιπόν έχει ήδη ξεκινήσει η δράση, θα κορυφωθεί όπως καταλαβαίνετε αυτές τις μέρες. Πηγαίνοντας στα καταστήματα αυτά, θυμόμαστε και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη και τις βοηθάμε. Η αγκαλιά αλληλεγγύης ξεκίνησε πέρσι το Πάσχα. Ο στόχος ήταν να βοηθήσουμε όλους αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Πραγματικά μας εκπλήξατε θετικά, γιατί πέρσι μαζεύτηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για τα δεδομένα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και για φέτος. Ήδη υπάρχει κινητικότητα, παρά τις αντίξωες συνθήκες, γιατί αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, όλοι από το υστέρημά μας έχουμε καταφέρει να συνδράμουμε για να μεγαλώσει αυτή η αγκαλιά. Γιατί, όπως είπε και ο Δήμαρχος πριν, υπάρχουν δίπλα μας άνθρωποι που μας έχουν ανάγκη. Και όταν είναι γιορτές, κυρίως το μυαλό μας πηγαίνει στα παιδιά. Και ως γονείς, ως πολίτες, ως συνάνθρωποι, θεωρώ ότι με το υστέρημά μας, έστω και 50 λεπτά, ένα ευρώ, είναι σημαντικά όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να μην λείψει κανένα παιχνίδι από κανένα παιδί, όσο το δυνατόν μπορούμε να είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας. Αυτό λοιπόν το καταφέραμε το παραπάνω, ξεκινώντας από το Πάσχα πέρυσι, συνεχίζοντας με τα σχολικά και τα Χριστούγεννα, και τώρα έχετε να διπλώσει η δράση για δεύτερη χρονιά. Θέλω ξανά να σας ευχαριστήσω. Είναι η συμμετοχή σας μεγάλη και εύχομαι και ελπίζω τέτοιες δράσεις να μπορούμε πάντα να τις διοργανώνουμε παρέα, γιατί αφήνουν ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, και αν έχετε παιδάκια θα σας προέτρεπα ως εκπαιδευτική ψυχολόγος να τα πάρετε μαζί σας και να πάτε να αφήσετε αυτό το αντίτιμο στα συνεργαζόμενα καταστήματα που θα σας αναφέρει ο κύριος Παπάς. Είναι ίσως η μεγαλύτερη πράξη αλληλεγγύης και ίσως το καλύτερο παράδειγμα που μπορούμε να δώσουμε για τις Άγιες αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, όποιος μπορεί με τη σειρά του να βοηθήσει για να προσφέρει μικρά-μικρά χαμόγελα σε αυτά τα παιδιά, έστω και για αυτό την περίοδο του Πάσχα. Επαναμείνουμε όμως στην περίοδο του Πάσχα, όπου έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για το Πάσχα, και όταν ακούμε προετοιμασίες, πού πάει το μυαλό μας? Πάει στο τσουρέκι, πάνε στα αυγά, το μυαλό μας πάει στο παραδοσιακό αρνί, στο παραδοσιακό κατσικάκι και πάει και στα δώρα για τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, η πόλη της Καβάλας, οι πεζόδρομοι έχουν γεμίσει από κόσμο, οι οποίοι κάνουν τις τελευταίες τους αγορές πριν από το πασχαλινό τους τραπέζι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το Πάσχα του 2022 έφτασε και οι Έλληνες πολίτες θα γιορτάσουν κανονικά και χωρίς περιορισμούς μετά από 2 χρόνια πανδημίας. Από την αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας λοιπόν οι προετοιμασίες έχουν αρχίσει. Το παραδοσιακό τσουρέκι, τα γλυκά και τα δώρα για τα παιδιά έχουν πάρει τη σειρά τους. Έτσι λοιπόν, παρά τις ανατιμήσεις, κάθε τραπέζι θα διαθέτει το παραδοσιακό τσουρέκι, παρόλο που η τιμή αυτού έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει μια δυσκολία, υπάρχει αλήθεια, αλλά είμαστε στην Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία δείχνει ότι είναι πολύ δυνατή. Άρα ο κόσμος έρχεται, παίρνει το παραδοσιακό το τσουρέκι. Έτσι ακριβώς. Και έχει και τσουρέκι απλό, έχει τσουρέκι με επικάλυψη, μικρά, μεγάλα. Mm-hmm. Βλέπετε κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τις άλλες χρονιές στην κίνηση? Σίγουρα. Τώρα το θέμα είναι το ότι τις προηγούμενες μέρες είχε κάποια κίνηση, ενώ για παλιότερες εποχές, τώρα δεν έχει. Τώρα είμαστε μόνο στη Μεγάλη Εβδομάδα που αυτή θα δείξει. Μεγάλη Εβδομάδα, τι προτιμάει ο κόσμος? Παίρνει μόνο τσουρέκι ή παίρνει και άλλα γλυκά? Και φεύγουν και αρκετά αυγουλάκια. Φεύγουν και αρκετά αυγουλάκια, μικρά, μεγάλα.
Τα τσουρέκια φεύγουν ικανοποιητικά. Είναι η μεγάλη εβδομάδα που ξεκίνησε πλέον. Κυρίως νηστίσιμα όμως. Κυρίως νηστίσιμα, ναι. Ναι. Έχετε κάποιες παραγγελίες, κάποια την ημέρα του Πάσχα? Καθημερινά πάντα κάτι υπάρχει. Βέβαια, βέβαια. Τι παραγγέλνουν κυρίως? Όσοι συνήθως παραγγέλνουν τσουρέκια σε διάφορα κιλά, παραγγέλνουν γλυκά, παραγγέλνουν πιτούλες, νηστίσιμες και αρτίσιμες. Σε σχέση με πέρσι είμαστε κάπως καλύτερα, δηλαδή ο κόσμος έχει βγει έξω, αγοράζει. Έχουν βέβαια και τα βαπτιστήρια τώρα που θα τους πάρουν ένα τσουρέκι. Περισσότερο δηλαδή φεύγει το μικρό τσουρέκι, το μισό κιλό, παρά το μεγάλο που είναι για τις οικογένειες. Μια τετραμελή οικογένεια που θα πάρει ένα κιλού. Φέτος, παρόλη τις ανατιμήσεις που υπάρχουν, δεν κάνει αυτή την κράτη που περιμέναμε. Θέλει να γιορτάσει το Πάσχα κανονικά. Ναι, μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται. Τώρα βέβαια έχουμε ακόμα μέρες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και αν όντως τελικά στο τέλος της εβδομάδας βγούμε ότι ήταν καλύτερα σε σχέση με πέρσι. Γιατί όπως γνωρίζετε και όλοι, έχουν ανέβει τα προϊόντα πάρα πολύ. Υπάρχουν και μεγάλη ανατίμηση γενικότερα στην αγορά, από την πρώτη ύλη μέχρι και την πώληση των προϊόντων. Η τιμή στο τσουρέκι φέτος πού κυμαίνεται και αν είναι ακριβότερα από πέρσι? Είναι ακριβότερο από πέρσι, 50 λεπτά και στα δύο, δηλαδή η μισό κιλή είναι στα 5,5 ευρώ και η κιλού είναι στα 10 ευρώ και 50 λεπτά. Έχουν ανέβει μισό ευρώ. Πριν αγοράσει ο κόσμος, το ρωτάει την τιμή? Εννοείται, όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν ρωτάει τιμές πλέον. Δηλαδή να αλλάξει και γνώμη για να μην το πάρει αν ακούσει ότι δεν τον συμφέρει τιμή? Μπορεί να σκεφτεί την πιθανότητα να φτιάξει στο σπίτι του. Βέβαια έχει μεγάλη ταλαιπωρία αυτό, γιατί δεν είναι ένα εύκολο προϊόν που μπορούμε να το φτιάξουμε όλοι στα σπίτια μας. Είναι πολύ δύσκολο. Με πανδημία ή χωρίς, με ανατιμήσεις ή χωρίς, τα παιδιά θα λάβουν το πασχαλιάτικο τους δώρο από την ονά, τη γιαγιά, τον παππού και τους γονείς. Γι' αυτόν τον λόγο, η κίνηση στα καταστήματα παιχνιδιών είναι αυξημένη από τις αρχές της μεγάλης εβδομάδας. Ξεκίνησε ενοχελικά η εβδομάδα λόγω του καιρού, φαντάζομαι, και συνεπικρούμενοι των αυξήσεων της ενέργειας που έχει βγάλει τα νοικοκυριά από τον λογαριασμό τους. Περιμένουμε περισσότερη κίνηση τις τελευταίες μέρες τις Ιουλιόλουστες, που θα έχει καλύτερη διάθεση καταναλωτική ο κόσμος. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει και παίρνει δώρα αυτή τη στιγμή, ή λόγω των ανατιμήσεων λίγο αφήνουν το δώρο λίγο πιο πίσω ή παίρνουν κάτι πιο οικονομικό? Ο καθένας παίρνει δώρο ανάλογα με τα μέτρα του. Δώρο θα πάρουν, γιατί είναι παιδιά, από εμάς τουλάχιστον. Τώρα, το ακριβό ευθυνό ο καθένας θα το ρυθμίσει και έχει για όλα τα πορτοφόλια δώρα και για όλες τις ανάγκες. Τι προβλέπετε για τις επόμενες ημέρες, ότι θα αυξηθεί η κίνηση? Όπως ξεκίνησε η εβδομάδα, προβλέπεται πως θα αυξηθεί η κίνηση, γιατί υπάρχουν καταναλωτικές ανάγκες.